από την πλευρά της μείζωνος αντιπολίτευσης σε σχέση με την δική μας πρόθεση να κηρύξουμε το κτίριο ως διατηρητέο. Αναφέρθηκε τότε επίσης ότι αυτό ήταν ύποπτο. Εκτιμώντας τότε ο αρχηγός της μείζωνος αντιπολίτευσης ότι η κήρυξη του κτιρίου ως διατηρηταίου έριχνε στο μισό την αντικειμενική του αξία, άρα λοιπόν θα μπορούσε αυτό να είναι βορρά στις προθέσεις του οποιοδήποτε ιδιώτη επενδυτή. Αγνοούσε ή ήθελε να αγνοήσει όλα αυτά που ανέλησα πριν, ότι δηλαδή η κήρυξή του ως διατηρηταίου είναι σανίδα σωτηρίας για το κτίριο, σανίδα σωτηρίας για τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας, γιατί ακριβώς περιόριζε και δεν άνοιγε το ενδιαφέρον στους ιδιώτες, αλλά αντίθετα το περιόριζε στο μέγιστο βαθμό. Από τότε υπόθησαν πολλά δημόσια. Θέλω λοιπόν να σας θυμίσω, κάνοντας μία μικρή ιστορική αναδρομή, τι συνέβη στο παρελθόν και ποιες είναι οι ευθύνες της κάθε Δημοτικής Αρχής σε σχέση με τον χειρισμό του παραπάνω θέματος. Το 2006, επί Δημαρχίας Μιρτιάδη Φάκου, έγινε η πρώτη οργανωμένη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δήμαρχος Μιρτιάδης Φάκος, Δημοτική Αρχή, επικεφαλής και τότε της μείζωνος αντιπολίτευσης, Γιώργος Κυρίτσης. Θέμα της συζήτησης τότε, δηλαδή, ήταν λίγους μήνες πριν τις εκλογές του 2006, όταν θα αναλάμβανε δηλαδή μετά την διοίκηση του Δήμου ο κύριος Κυρίτσης. Τότε το θέμα είχε ως εξής. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την συνέχιση της διεκδίκησης και αξιοποίησης του κτιρίου της 80 από τον Δήμο ΚΟ. Ο Δήμαρχος τότε, ο κύριος Φάκος, πήρε το λόγο και εισηγούμενος στο θέμα επισήμανε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος μεταφοράς του στρατηγίου, το οποίο είχε ήδη εκπονηθεί από τον Μάιο του 1998, από το 1998 δηλαδή μιλάγανε για μεταφορά του στρατηγίου, η Δημοτική Αρχή, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, προτείνει τη συνέχιση της διεκδίκησης του κτιρίου από το ελληνικό δημόσιο, με στόχο, από το ελληνικό δημόσιο, προσέξτε και κρατήστε το, με στόχο την ανάδειξη του κτιρίου σε σύγχρονο κέντρο πολιτισμού, το οποίο θα στεγάσει όλες τις δράσεις που αφορούν στην ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της πόλης μας. Θα περίμενε προφανώς κάποιος, ακούγοντας αυτή την εισήγηση, μία ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν έγινε όμως αυτό. Θλιβερή παραφωνία στην αίθουσα υπήρξε η τοποθέτηση του κ. Κυρίτση, ο οποίος διαφώνησε και πρότεινε την άμεση διεκδίκηση του κτιρίου από τον Δήμο ΚΟ για να ξεκινήσουν οι επίσημες διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δηλαδή δεν είχε κατανοήσει ακόμα αυτό που το έλεγαν όλοι, ότι το κτίριο ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και δεν ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τότε, ακριβώς εκείνη την περίοδο και με αφορμή την συνεδρίαση εκείνη του Δημοτικού Συμβουλίου, ως αρχηγός της αντιπολίτευσης τότε έστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Και του λέει, είναι σε γνώση σας ότι έχει αποφασιστεί η μεταφορά του στρατηγίου της 80 ΑΤΕ από το ιστορικό κτίριο της ακτής Κουντουριώτη στον χώρο του στρατοπέδου του Αμπάβλου. Πρόσφατα αναδείχθηκε η κατασκευάστρια εταιρεία του συγκροτήματος του νέου στρατηγίου και επίκειται η εγκατάστασή της στον χώρο του έργου. Αυτό σημαίνει πως σύντομα, λέει σε παρένθεση, ένα ή δύο χρόνια το κτίριο της ακτής Κουντουριώτη θα απελευθερωθεί. Πιστεύουμε λοιπόν απόλυτα πως ο Δήμος μας πρέπει άμεσα και επίσημα να ξεκινήσει τη διαδικασία παραχώρησης του κτιρίου της 80 στο λαό της ΚΟ. Αυτά τα είπε στις 14 Σεπτέμβρου του 2006, όντας αντιπολίτευση και γνωρίζοντας και καταθέτοντας στον τότε Δήμο την άποψή του ότι σε 1-2 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά των εγκαταστάσεων της στρατιωτικής διοίκησης, άρα πρέπει να είναι έτοιμος ο Δήμος από την επόμενη κιόλας μέρα του εγγράφου να ξεκινήσει την διεκδίκηση. Και γι' αυτό λοιπόν ετέθη το θέμα, το οποίο όμως δεν το ψήφισε ο κύριος Κυρίτσης. 2007, το απόλυτο τίποτα. 2008, το απόλυτο τίποτα. 2009, δεν έπραξε απολύτως
τίποτα. Καμία επιστολή, καμία ενέργεια, καμία πρωτοβουλία. Και ενώ η διαδικασία της μεταφοράς ήταν σε πλήρη εξέλιξη και ενώ οι κτηριακές εγκαταστάσεις ολοκληρώνονταν και το ζούσαμε όλοι γιατί δεν ήταν ένα απλό κτίριο, ήταν τεράστιες εγκαταστάσεις, ο μόνος που δεν το είχε αντιληφθεί ή δεν ήθελε να το αντιληφθεί γιατί μπαίνει και αυτό το ερώτημα, ήταν ο δήμαρχος της ΚΟ τότε, ο κύριος Κυρίσης. Το θυμήθηκε ξανά ως προεκλογικό πυροτέχνημα το 2010. Ακριβώς 30 ημερολογιακές ημέρες πριν από τις εκλογές του Νοέμβρη του 2010. Όταν δηλαδή ο προεκλογικός πυρετός είχε ανάψει. Κάλεσε τότε το Δημοτικό Συμβούλιο ουσιαστικά να επικαιροποιήσει την απόφαση του 2006. Δεν βρέθηκε στην ανάγκη να πει τι έπραξε το προηγούμενο διάστημα, ακριβώς γιατί δεν είχε κάνει απολύτως μα απολύτως τίποτα. Και τότε όμως παραδέχθηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, λέγοντας μέχρι πρότινος είχαμε την εντύπωση ότι αυτό ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δηλαδή έφτασε στο 2010, πάλι αγνοούσε ότι πρόκειται για κτίριο του Δημοσίου. Παρ' όλα αυτά, με την ωριμότητα που επέδειξαν οι υπόλοιπες παρατάξεις, πλέον το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να επικαιροποιήσει την απόφαση του 2006 και να διεκδικήσει το ακίνητο. Και εξουσιοδοτεί το Δημοτικό Συμβούλιο τον Δήμαρχο ΚΟ να υποβάλει αίτηση στην κτηματική εταιρεία του Δημοσίου. Τι έκανε ο κύριος Κυρίσης? Απολύτως τίποτα. Μεσολάβησαν οι εκλογές. Είπε ότι θα έστελνε επιστολή, δεν έστειλε επιστολή. Δεν προκύπτει ούτε από τα αρχεία της ΚΕΔ, πολύ δε περισσότερο δεν προκύπτει από το πρωτόκολλο του Δήμου, όπου θέσαμε το ερώτημα γραπτά στην αρμόδια υπηρεσία για να πάρουμε την εξής απάντηση. Απαντώντας στην υπαρθμό τάδε αίτησή σας, σας γνωρίζω ότι μετά από έλεγχο στο αρχείο του έτους 2010 και τους σχετικούς φακέλους, διεπίστωσα πως δεν υπάρχει αλληλογραφία προς την κτηματική εταιρεία του Δεκανήσου σχετικά με το κτίριο της πρώην 80 ΑΤΕ. Δεν έκανε απολύτως τίποτα καταγεγραμμένα όλα αυτά. Αυτή λοιπόν ήταν η προσφορά του συγκεκριμένου ανθρώπου και της τότε Δημοτικής Αρχής στην διεκδίκηση που έπρεπε να κάνει όλη η τοπική κοινωνία, προεξάρτοντος του πρώτου δημότη πολίτη αυτής της πόλης, που δεν έκανε, επαναλαμβάνω, απολύτως τίποτα.